παιδάκια! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, Crafting Συντευτές! Είμαστε σε ένα ακόμη βίντεο στα παραδοσιακά παιχνίδια και σήμερα θα δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Βρες το ζευγάρι. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε! Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα κουτί από παπούτσια, χρωματιστούς μαρκαδόρους, ένα λευκό χαρτόνι από χαρτόκουτο, ένα κόκκινο χαρτόνι, ξυλάκια, μολύβι, χάρακα και ένα ψαλίδι. Πρώτο μας βήμα είναι να στολίσουμε το κουτί που επιλέξαμε. Το κουτί που επέλεξα εγώ έχει ήδη ένα ωραίο κόκκινο χρώμα και το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω λίγο χαρτόνι κόκκινο σε αυτό το σημείο. Για να το κάνω αυτό, θα τοποθετήσω το κουτί πάνω στο χαρτόνι και θα σχεδιάσω γύρω-γύρω με ένα μαύρο μαρκαδόρο. Αν το κουτί σας είναι καφέ, μπορείτε γύρω-γύρω να το τυλίξετε με χαρτί ή να το ζωγραφίσετε με μαρκαδόρους ή τέπερες. Πάμε λοιπόν στον πρώτο βήμα να δημιουργήσουμε το ίδιο σχήμα από το κουτί. Και έχουμε σχεδιάσει αυτό. Τώρα αυτό θα το κόψουμε με το ψαλίδι και θα το τοποθετήσουμε στον πάτο από το κουτί μας. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα το λευκό χαρτόνι, το οποίο είναι πιο χοντρό από το κόκκινο που κόψαμε πριν και θα σχεδιάσουμε πάνω τετράγωνο στο ίδιο μέγεθος. Θα κάνουμε τις πλευρές του 4×4, έτσι ώστε να μας βγουν πολλά τετραγωνάκια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μολύβι ή με ένα μαρκαδόρο. Πάμε λοιπόν να σχεδιάσουμε τα τετράγωνα. Τοποθετούμε τον χάρακα και μετράμε 4 εκατοστά, κάθετα και οριζόντια. Με το ψαλί. Επόμενο βήμα είναι να ζωγραφίσουμε μέσα στα τετραγωνάκια που φτιάξαμε τις αγαπημένες μας ζωγραφιές. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια όπως καρδούλες, αστεράκια, πεταλουδίτσες ή μπορούμε απλά να τα χρωματίσουμε με χρώματα. Σκοπός μας όμως είναι δύο από τα τετράγωνα να είναι ίδια, δηλαδή δύο τετραγωνάκια θα έχουν το ίδιο λουλούδι, δύο τετραγωνάκια θα έχουν την ίδια πεταλούδα. Αναδιάδες δηλαδή τα τετραγωνάκια μας θα είναι ίδια. Πάμε λοιπόν να ζωγραφίσουμε πάνω ό,τι εμείς θέλουμε.
Στη συνέχεια θα πάρουμε τα ξυλάκια μας και θα τρυπήσουμε το κουτί ώστε να τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Θα τρυπάμε πρώτα εδώ και μόλις αυτό περάσει από την πρώτη τρύπα που θα φτιάξουμε, θα τρυπάμε το χαρτόνι μας και θα τοποθετούμε ένα από τα τετραγωνάκια. Αν το χαρτόνι δεν είναι αρκετά χοντρό ώστε να το τρυπήσει το ξυλάκι, μπορείτε να το κολλήσετε από την πίσω μεριά με ένα σελοτέιπ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Προσέχουμε εδώ που τρυπάμε, μην τρυπήσουμε τα χεράκια μας ή ζητάμε τη βοήθεια από κάποιο μεγαλύτερο. Εγώ κατάφερα να τρυπήσω το χαρτόνι μου επειδή είναι λίγο χοντρό και κάνω ακόμη μία τρύπα στην άλλη πλευρά του κουτιού. Συνεχίζουμε το ίδιο με όλα τα ξυλάκια και τα καρτελάκια μας. Το παιχνίδι μας λοιπόν είναι έτοιμο και παίζεται ως εξής. Οι καρτέλες που έχουμε τοποθετήσει είναι σε διάδες, δηλαδή δύο από αυτά είναι ίδια. Σκοπός μας είναι να βρούμε ποια είναι ίδια και να θυμόμαστε τι καρτελάκι έχουμε δει. Θα γυρίζουμε δηλαδή το ξυλάκι και ας πούμε τώρα έχουμε αυτό. Πρέπει εγώ να βρω το ίδιο αυτό. Ποιο είναι από όλα τα καρτελάκια που έχω εδώ. Θα γυρίσω αυτό ας πούμε. Δεν είναι. Άρα τα ξανακλίνω και τα δύο. Πάω να γυρίσω αυτό. Αστεράκι. Θυμάμαι ότι αυτό που άνοιξα πριν λίγο ήταν αστεράκι. Και έχω βρει τα ίδια. Αυτό θα το κάνετε για όλα τα καρτελάκια. Αν βρείτε όλα τα καρτελάκια ποια είναι και βαρεθείτε το παιχνίδι, μπορείτε να βγάλετε τα ξυλάκια και να δημιουργήσετε νέες καρτέλες και να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο να παίζετε το παιχνίδι μνήμης. Το παιχνίδι μας λοιπόν είναι έτοιμο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!